μεγάλη νίκη κοντρά στην ΑΕΚ. Είχες μια πολύ καλή εικόνα και εσύ και η ομάδα σου. Πού νομίζεις ότι κρύθηκε το σημερινό παιχνίδι? Δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις σε μια έδρα όπως η ΑΕΚ, ειδικά τώρα που γύρισε η Φιλαδέλφεια και το χρειαζόταν ο κόσμος της. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι μοναδικό αυτό που γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Και για μας ήταν πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι δεν θα περάσουμε εύκολα και φάνηκε αυτό. Για μένα αξίζουν συγχαρητήρια για την ομάδα της ΑΕΚ, γιατί αν και έχει μόνο Ελληνίδες παίκτριες, έχει καταφέρει και έχει κάνει ένα σύνολο πάρα πολύ ανταγωνιστικό, που μάχεται μέχρι τελευταία στιγμή και μπράβο της. Τι είναι προγραμμένο από τη συνέχεια από εσάς? Είναι μεγάλο ευτύχημα το οποίο έχουμε κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη και συνεχίζουμε. Δίνουμε βάση και στο πρωτάθλημα και ο στόχος μας είναι είσοδο στην τετράδα και να παραμείνουμε εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, όπως λέει ο προπονητής μας, σκοπός μας είναι να είμαστε ομάδα και να διασκεδάζουμε κάθε παιχνίδι. Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που κάνετε τόσο καλά και έχετε μια αξιοπρεπέστατη εικόνα και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. 6 ώρες την ημέρα προπόνηση. Και όχι απλή προπόνηση, εντάξει, είναι δύσκολη η σχολή αυτή που παρουσιάζει ο προπονητής μας. Είναι η κλασική σέρβικη σχολή, έχει πολλή πειθαρχία. Και γενικότερα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, γι' αυτό και βγαίνει αποτέλεσμα. Την νίκη την αφιερώνουμε στον εορτάζοντα? Την νίκη την αφιερώνουμε εννοείται στον προπονητή μας, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να την πετύχει. Και από εκεί και πέρα και στους εαυτούς μας, γιατί μας έδωσε κάποιες μέρες να ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.